πρώτη λέξη είναι η λέξη αιμονή και η δεύτερη ουσιαστικά είναι έτσι κάποιες παραλυρητικές ιδέες ζηλοφθονίας οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες φαίνεται ότι υπάρχουν. Αιμονή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω κάποιες ακούσιες, δηλαδή ουσιαστικά μη θελημένες έτσι σκέψεις, οι οποίες υπάρχουν στη σκέψη μου και οι οποίες καθοδηγούν ουσιαστικά την ύπαρξή μου και την πραγματικότητά μου. Από εκεί και πέρα, αυτές οι παραλυτικές ιδέες ζηλοφθονίας είναι ιδέες ζηλοφθονίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται από τις επικοινωνίες οι οποίες υπήρχαν, απέναντι και για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν κοινός γνωστός ουσιαστικά των δύο γυναικών. Σίγουρα υπάρχει ένας συνδυασμός αυτός με τη ζήλια, οι οποίες έτσι καθοδηγούν το άτομο, ούτως ώστε να μπορέσει να προκαλέσει ένα κακό για να μπορέσει να βγάλει από μέσα του όλες αυτές τις ιδέες. Δηλαδή, όλες αυτές τις ιδέες, τις οποίες έχει το άτομο, προσπαθεί να τις πραγματοποιήσει για να τις βγάλει ουσιαστικά από μέσα του. Ξέρεις, θα έλεγα βεβαίως, με όλη την προσοχή την οποία μπορούμε να έχουμε, ότι δεν γνωρίζουμε καθαρά το πόσο παθολογική είναι αυτή η κατάσταση, αν είναι παθολογική ουσιαστικά αυτή η κατάσταση, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, σε όλη την υπόλοιπη ζωή, το συγκεκριμένο άτομο ήταν αρκετά φυσιολογικό, έστω και αν σήμερα προέκυψαν κάποια γραπτά, τα οποία γραπτά φαίνεται ότι δεν υπήρχε συνειρμός, δεν υπήρχε σκέψη, δεν υπήρχε συνέχεια στη σκέψη ουσιαστικά από τη δράστηδα. Σίγουρα όμως όλη η υπόλοιπη ζωή, τουλάχιστον από αυτό το οποίο ακούμε, φαίνεται έτσι φυσιολογική. Μόνο σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια έτσι στοιχεία, τα οποία στοιχεία είναι τα παρανοϊκά στοιχεία. Και αυτό σε ποια κατηγορία το ψυχοπαθολογία θα το ενέτασε στο συγκεκριμένο περιστατικό? Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τη διπολική διαταραχή, για την κατάθλιψη, για τη ζήλια, την παθολογική. Πού εντάσσεται όλο αυτό το φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να το βάλουμε στη διαταραχή, στη διαταραχή προσωπικότητας. Διαταραχή προσωπικότητας. Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να το θέσουμε εκεί, με την ανασφάλεια που έχουμε βεβαίως από την απόσταση να κρίνουμε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν έντονα παρανοϊκά στοιχεία σε αυτή την περίπτωση. Τώρα το κατά πόσον αυτή η κατάσταση, μιλάμε για μια σοβαρή κατάσταση για ψύχωση δηλαδή ή όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μόνο η κλινική εικόνα είναι αυτή η οποία δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνεδριάσει. Ελάχιστες φορές το έχουμε καταγράψει και έχει εντοπιστεί μια τέτοιου είδους επίθεση, μια τέτοια επίθεση με βιτριόλι, με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Με όλη αυτή την αιμονή η οποία υπήρχε. Με όλη αυτή την αιμονή. Και αυτό που ρωτάει ο κόσμος είναι τελικά τι χωρίζει τον άνθρωπο από τη στιγμή της κακής σκέψης μέχρι την πράξη. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα σε κρατήσει τελικά και τι είναι αυτό που θα σε οδηγήσει να προχωρήσεις. Νομίζω η καλή αίσθηση της πραγματικότητας. Να ρίξεις το βιτριόλι στο πρόσωπο. Νομίζω η καλή αίσθηση της πραγματικότητας, την οποία μπορεί και πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται ότι υπήρχε, μια καλή αίσθηση της πραγματικότητας. Δεν ξέρω βεβαίως, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε, όπως έλεγα και προηγουμένως. Το σίγουρο είναι ότι φαίνεται ότι είναι ένα άτομο το οποίο είναι λειτουργικό ίσως όλες τις υπόλοιπες φάσεις της ζωής του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μόνο και μόνο αν δούμε ένα γεγονός, ξέρεις, ότι τα τελευταία 1,5 χρόνο ουσιαστικά η δράση της είχε γίνει η σκιά του θύματος, νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς αυτή την αιμονική διάθεση η οποία υπήρχε ως ένα σημείο και ότι όλο αυτό ήταν μια κατάσταση η οποία, αν το θέλεις, ήταν αρκετά μεθοδευμένη, όσο μπορεί μεθοδευμένη να είναι, δεδομένου το ότι όπως γνωρίζουμε πολύ καλά δεν υπάρχει και το τελείο έγκλημα, έτσι. Μάλιστα. Γυρίζουμε σελίδα. Ναι. Γυρίζουμε σελίδα γιατί ένα από τα θέματα τα οποία μας ζήτησαν οι τηλεθεατές έχουν να κάνουν για μία ακόμα φορά, και τονίζω για μία ακόμα φορά, γιατί πάντα βλέπουμε με περίσσια και πιο εξειδικευμένη ματιά τα γεγονότα που έχουν να κάνουν τουλάχιστον με το κομμάτι του αλκοόλ, με το κομμάτι της οδήγησης που συσχετίζεται και πώς συσχετίζεται και ποια είναι βεβαίως εκείνη η ψυχοσύνδεση και τα παθολογικά αίτια που οδηγούν στον αλκοολισμό, μην επιτρέποντάς σου να αφήσεις ακόμα και το τιμόνι για να μην στερήσεις τη ζωή ανθρώπων που κινούνται είτε στο ίδιο όχημα μαζί σου είτε σε κάποιους που βρίσκονται στο αντίθετο ρεύμα. Ακριβώς. Συγκλονιστικά στοιχεία νομίζω, Λευτέρη. Έχουμε και στοιχεία διαβάσει. Ακριβώς. Έχουμε διαβάσει το ότι περίπου το 60% των ατυχημάτων τα οποία συμβαίνουν με αυτοκίνητο και από το 40% εξαρτάται από την έρευνα που έχουμε μέχρι το 60% έως και 75% με κάποιες έρευνες, 100% των ατυχημάτων που συμβαίνουν με μοτοσυκλέτες, εμπλέκεται το αλκοόλ. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό το στοιχείο και ειδικά για τις μοτοσυκλέτες φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτή την πανευρωπαϊκή έρευνα, την οποία θα αναφέρουμε κιόλας και παρακάτω, οι κρίσιμες μέρες είναι Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί, ώρες από 10 έως 1, έχω την αίσθηση ότι σε πανελλήνιο επίπεδο, μάλλον είμαστε λίγο μετά τη μία ουσιαστικά. Κρίσιμες ώρες, ξημερώματα. Περιαστικός ιστός.
ηλικίες μέχρι τα 25-30 ετών. Και μέχρι. Σάββατο και Σάββατο, ναι, έως προς Κυριακή. Παρασκευή προς Σάββατο και Σάββατο προς Κυριακή. Συγκλονιστικά στοιχεία και νομίζω ετών. Έχει την αξία του να δούμε και τα σχετικά διαγράμματα της ευρωπαϊκής έρευνας, την οποία μόλις ανέφερες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δούμε. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του προηγούμενου μήνα, πόσο συχνά οδηγήσατε έστω υπό την επίρρεια μικρής ποσότητας αλκοόλ. Και βλέπουμε, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, Λευτέρη. Βλέπεις ένα ποσοστό από 11% στα αυτοκίνητα μέχρι 13% στις μοτοσυκλέτες. Ναι. Οδήγησαν μερικές φορές υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό εδώ το στοιχείο, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό στοιχείο, έτσι. Ναι. Το συχνά είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή από 2,8 έως 3,9%. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η έρευνα, οφείλουμε να πούμε ότι είναι σχετικά πρόσφατη η έρευνα, 2015. Είναι μια έρευνα η οποία συμμετείχαν περίπου 1.000 οδηγοί. 1.002-1.003, αν θυμάμαι καλά, οδηγοί. Ναι. Είναι μια έρευνα όπου 600 ήταν οδηγοί αυτοκινήτων. Οι 250, αν θυμάμαι καλά, ήταν οδηγοί μοτοσυκλετών και από εκεί πέρα οι υπόλοιποι οδηγοί ποδηλάτων, ας πούμε. Και φαίνεται ότι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολύ συχνά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Εντάξει, έτσι, ακόμα και το σπάνια μήνα μπορεί να αποβεί μοιραίο. Εννοείται. Το στοιχείο σπάνια, 22,3% έως 24%, γιατί ακόμα και μία φορά να πιει κάποιος. Ακριβώς. Έτσι και να βγει έξω και να πιάσει τη μόνη στα χέρια του. Μπορεί όντως να συμβεί το τραχαίο δυστύχημα ή ατύχημα. Ξέρεις, αν αθροίσουμε ωστόσο τα ποσοστά του μερικές φορές. Ήταν το αμέσως επόμενο πολύ στοιχείο. Πολύ συχνά, ακριβώς. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά πραγματικά φτάνουν γύρω στο 15% στους οδηγούς των αυτοκινήτων και λίγο παραπάνω στους οδηγούς των μοτοσυκλετών. Το 15% είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Πάμε πολύ να δούμε επόμενο στοιχείο, επόμενα στοιχεία από την σχετική ευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη. Κατά πόσο λοιπόν συμφωνείτε ότι οι περισσότεροι φίλοι σας θα οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ? Εδώ φαίνεται ακριβώς η άποψη την οποία έχουμε ως προς τους φίλους μας και το πόσο τελικά οι φίλοι μας καθορίζουν. Και φαίνεται λοιπόν εδώ καθαρά το ότι τελικά αρκετά είναι ένα ποσοστό 18% και 29% αντίστοιχα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι, στους οδηγούς των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ συμφωνούν αρκετά σε σχέση με το ότι οι περισσότεροι φίλοι τους μπορούν να οδηγήσουν υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Πράγμα που ενέχει το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Σημαίνει προς το στοιχείο της εμπιστοσύνης, σημαίνει το στοιχείο του ότι τελικά, εάν πίνει ο φίλος, πίνω και εγώ, όπως θα δούμε παρακάτω τελικά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ συχνά. Και τελικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω μια πολύ μεγάλη ανοχή ως προς το αλκοόλ και εγώ τελικά, δεδομένου ότι δέχομαι ότι ο φίλος μου πίνει αλκοόλ. Άρα λοιπόν και εγώ έχω μεγάλη ανοχή. Άρα λοιπόν εν δυνάμει και εγώ είμαι πάρα πολύ επικίνδυνος. Άρα αυτό που λέμε ότι αν έχετε πιει και οι δύο δεν μπαίνεις ούτε στο όχημα ή ακόμα και αν έχει πιει ο οδηγός δεν τον αφήνεις να οδηγήσει, δεν ισχύει. Ίσως πολύ συχνά καταρρύπτεται με βάση αυτή την έρευνα και με βάση αυτό το στοιχείο εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε. Έτσι. Μάλιστα. Για πάμε στην επόμενη κάρτα. Πιστεύετε πως θα έπρεπε λοιπόν να επιτρέπετε στους οδηγούς να πίνουν? Ναι. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε το όσο και τώρα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, 49-51, αλλά. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Το περισσότερο από ότι τώρα υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 10% για τους οδηγούς των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Εδώ, μάλλον φαίνεται ότι οι οδηγοί των μοτοσυκλετών είναι πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτό εδώ. Ναι. Και φαίνεται ωστόσο ότι ο ένας στους 10 συμφωνεί ότι πρέπει να πίνουμε περισσότερο από ότι τώρα και να οδηγούμε. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει αυτή η απάντηση. Υπάρχει αυτή η απάντηση επί της ουσίας. Το βλέπουμε ότι περισσότερο από ότι τώρα πρέπει να μας επιτρέπεται να πίνουμε και να οδηγούμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό εδώ πέρα. Να αλλάξουν δηλαδή τα όρια. Προφανώς και να πάνε προς τα πάνω. Να αλλάξει η αυστηρότητα, να πάει προς τα κάτω η αυστηρότητα. Να πάνε προς τα πάνω τα όρια ουσιαστικά. Δηλαδή να μπορούμε να πιούμε παραπάνω. Το περισσότερο από ότι τώρα. Βλέπουμε ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 10%. 9,3 συγκεκριμένα για τους οδηγούς των αυτοκινήτων και 8,4 για τους οδηγούς των μοτοσυκλετών. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το στοιχείο αυτό, το πόσο τελικά έχουμε μεγάλη ανοχή. Και ίσως αν το θέλεις, δεχόμαστε πολύ εύκολα το αλκοόλ στη ζωή μας και προφανώς στην οδηγική ζωή μας, έτσι. Τελικά, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακό στην νοοτροπία και αν το θέλεις αυτό γεννά και καινούργιες γενιές ανθρώπων οι οποίοι δέχονται τη συγκεκριμένη κατάσταση, έτσι. Το δείγμα ήταν νέοι άνθρωποι, είπαμε? Το δείγμα όχι, ήταν όλοι οι άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, ένα τυχαίο αλλά καλό δείγμα πραγματικά, όπως είπαμε, 1.000 οδηγών περίπου. Γιατί θα είχε την αξία του αν το δείγμα ήταν ηλικιακά δεν μικρό. Δεν είχαμε μελέτες. Να δούμε τελικά εάν αλλάζει κάτι από τη ρίζα του. Έχουμε άλλες μελέτες παρακάτω. Στο κομμάτι της παιδείας. Το οποίο θα το δούμε, το πόσο τελικά όσο μεγαλώνω. Μάλλον βάζω μυαλό για τους οδηγούς των μοτοσυκλετών. Θα πάμε λίγο παρακάτω και θα το δεις. Για πάμε. Τα τελευταία τρία χρόνια, λοιπόν, πόσες φορές σας έγινε έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση? Βλέπουμε λοιπόν το ποτέ
το οποίο πραγματικά έλεγχος είναι 60%, 65% οδηγεί μοτοσυκλετών και αντίστοιχα αυτοκινήτων στο 60%. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τελικά μάλλον πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Μάλλον τελικά στη συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών, 60-65% μοτοσυκλέτες αυτοκίνητα, ναι, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Για εξήγησέ μου αυτό που μου έλεγες προηγουμένως, αν αφορά το ηλικιακό κομμάτι, μέχρι να βρούμε τον πίνακα. Ναι, έλεγα το ότι τελικά όσο μεγαλώνουμε, ναι, μάλλον φαίνεται ότι η τάση του να δεχόμαστε το ότι οι φίλοι μας πίνουν αλκοόλ, και άρα λοιπόν να τους δεχόμαστε σαν οδηγούς πότες αλκοόλ, τελικά μάλλον αυτό μειώνεται, τελικά μάλλον αυτό μικραίνει, τελικά μάλλον το δεχόμαστε πολύ λιγότερο. Γενικότερα όσο μεγαλώνουμε θα έλεγα βάζουμε μυαλό ως προς αυτή την κατάσταση. Όσο μεγαλώνουμε επίσης δεχόμαστε πολύ λιγότερο το ότι οι φίλοι μας μπορούν να οδηγούν και να πίνουν για παράδειγμα. Είναι δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο φαίνεται ότι τελικά το δεχόμαστε πολύ λιγότερο. Άρα το αγκάθι λοιπόν είναι κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Στις νεότερες ηλικίες. Εκεί που δεν αντιλαμβάνονται το φόβο. Όπως θα δούμε υπάρχει μια γραμμική πτώση από την ηλικία των 20 ετών περίπου που ξεκινά κάποιος να οδηγεί, νόμιμα τουλάχιστον, μέχρι τις μεγαλύτερες ηλικίες, μέχρι τα 70 έτη, αλλά τουλάχιστον μετά τα 50 έτη υπάρχει μια κάθετη πτώση. Δηλαδή, μάλλον το δεχόμαστε μετά τα 50 μας πολύ λιγότερο αυτό. Έχουμε πολύ μικρότερες ανοχές. Κατά το κοινώς λεγόμενο, βάζουμε μυαλό, έτσι ουσιαστικά φαίνεται από αυτή την έρευνα. Μάλιστα. Βέβαια. Νομίζω είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία ως προς αυτό το ζητούμενο, δηλαδή το θέμα μας όσον αφορά το αλκοόλ και την χρήση του. Δεν ξέρω τώρα ποιοι παράγοντες ούτως ή άλλως συμβάλλουν ακόμα και από την ηλικία την νεότερη, από τα 20-25 έτη και μετέπειτα. Mm-hmm. Θα μου πει σίγουρα το εμπειρικό κομμάτι, αλλά δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι και η ψυχοσύνδεση βλέποντας ότι συμβαίνουν τροχαία, ότι οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, μη βρεθώ εγώ στη δική τους θέση. Μήπως είναι και αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι μεταβάλλουν λίγο τη σκέψη και τη λογική. Είναι παράγοντες και είναι σαφώς και η ίδια η ζωή που νομίζω ότι σιγά σιγά κάποιον αρχίζει να τον κάνει να συνειδητοποιεί τη φθαρτότητά του. Και γιατί στο λέω και με συγχωρείς που διακόπτω, ναι, γιατί αν υποθέσουμε ότι πλέον γίνονται νουθεσίες ως προς το να μην πίνουν τα παιδιά από το σχολείο στο κομμάτι της παιδείας, στον τομέα της παιδείας, γιατί όλοι πάντοτε κατηγορούμε το κομμάτι δεν έχουμε παιδεία κτλ. Άρα, βλέποντας τα μικρότερα παιδιά και τους μαθητές να παίρνουν κάποιο είδους μαθήματα μέσα στο σχολείο για την οδηγική συμπεριφορά και για το αλκοόλ, παρόλα αυτά δεν αλλάζει το στοιχείο της συμπεριφοράς εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή και για τα επόμενα τουλάχιστον 5-6 χρόνια, δηλαδή από το σχολείο μέχρι και τα 20-25. Ναι, και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό γιατί θα έλεγα ότι η οδηγική παιδεία δεν ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού που μπορεί να μπει, που δεν έχει μπει προφανώς το ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Εγώ το πω, είδες, το πήγα μέχρι το λύκειο τουλάχιστον. Η οδηγική παιδεία ξεκινάει ήδη από την ώρα κατά την οποία κάποιος θα γεννηθεί, θα βγει από το μευτήριο, αν το θέλει διαφορετικά, θα μπει στο ειδικό κάθισμα, που μέχρι πρότινος τουλάχιστον λίγα παιδιά έμπαιναν στο ειδικό κάθισμα ή λίγα παιδιά τα έβαζαν στο ειδικό κάθισμα. Μέχρι πρότινος τουλάχιστον πολύ συχνά έβλεπαν τα συγκεκριμένα παιδιά τους γονείς να οδηγούν με οδηγικό μένος, με οδηγικό θυμό, να παραβιάζουν. Νομίζω ότι αυτό το παιδί, το οποίο μέχρι τα 3, μέχρι τα 4, μέχρι τα 5 θα πάρει αυτά τα μαθήματα, είναι ένα παιδί το οποίο, αν το θέλεις διαφορετικά, θα μπορέσει να αλλάξει πολύ λίγο στην οδηγική του νοοτροπία από τη στιγμή κατά την οποία θα μπει σε ένα πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής. Σίγουρα και αυτό νομίζω θα έρθει να επιστεγάσει μια προσπάθεια η οποία πρέπει να έχει ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να έχει τη δυνατότητα μικρών αλλαγών επάνω σε μια οδηγική παιδεία η οποία έχει σφυριλατηθεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Αλλάζει, μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Αλλάζει, δηλαδή, το δυστύχημα, ξέρεις ποιο είναι το δυστύχημα. Αποκωδικοποιούμε τα στοιχεία και την έρευνα την ευρωπαϊκή όσον αφορά το αλκοόλ και την συμπεριφορά στους δρόμους. Αλλά υπάρχουν αντίδοτα. Δεν ξέρεις. Αλλάζει, σύμφωνα με βάση και την έρευνα αυτή, φαίνεται ότι αρχίζει και αλλάζει αυτό μάλλον από την ηλικία των 40-45 ετών και μετά. Α, από μόνο του εννοείς. Δυστυχώς από μόνο του αλλάζει. Και δεν ξέρω γονείς, πόσο δηλαδή, τελικά αλλάζει από μόνο του. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες που είδαμε ότι σε αυτές τις ηλικίες. Νομίζω ότι είναι οι γονείς και τα θύματα. Διδάσκουν με το παράδειγμα. Οι γονείς είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να παραδειγματίσουν σε αυτή την περίπτωση. Οι γονείς είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να τηρήσουν τους νόμους, τα όρια του αυτοκινήτου, τα όρια του οδηγού τους, του οχήματός τους, ναι, να μην μπαίνουν στη διαδικασία να ξεπερνούν αυτά τα όρια, αν το θέλεις διαφορετικά. Και πάνω απ' όλα να είναι σίγουροι ότι κάθε ώρα, κάθε στιγμή υπάρχει στο πίσω κάθισμα ένα παιδί το οποίο αντιγράφει συμπεριφορές και το οποίο ενδυνάμει σε κάποια φάση της ζωής του λίγο αργότερα, ίσως τις αναπαράγει αυτές τις συμπεριφορές, ίσως όχι με το φόβο
αυτών που έχουν οι γονείς σε αυτήν την ηλικία που βρίσκονται, αλλά με την τόλμη όλη την οποία μπορεί να σημαίνει μια ηλικία των 17, όταν δεν έχει δίπλωμα, των 16, γιατί πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό, αλλά και των 18 ετών, για παράδειγμα, όταν παίρνει το δίπλωμα, όπου εκεί πραγματικά ξεχύνεται σε συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερες συμπεριφορές. Ξέρεις, θα έλεγα ότι το δυστύχημα πότε είναι, ότι αρχίζει και αλλάζει η οδηγική μας, με βάση πάλι αυτή την έρευνα, η οδηγική μας κουλτούρα αρχίζει και αλλάζει μετά τα 40-45. Ίσως γιατί σε αυτή τη φάση αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε τη φθαρτότητά μας. Ίσως γιατί σε αυτή τη φάση η φθαρτότητα αρχίζει, δεδομένου του ότι ξέρεις, μετά τα 45 τα τροχαία ατυχήματα και αν το θέλεις οι αυτοχειρίες δεν είναι πλέον η πρώτη αιτία θανάτου. Αλλά αρχίζουν πλέον άλλες ασθένειες που είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Ίσως γιατί σε αυτή τη φάση αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε τη φθαρτότητά μας, λοιπόν. Και άρα λοιπόν τότε μπαίνουμε και στη διαδικασία να προφυλάξουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, που είναι η ζωή μας. Η δική μας και των υπολείπων συνανθρώπων μας και της οικογένειάς μας. Λοιπόν, δηλαδή, και το στοιχείο του φόβου. Σημείο και έπειτα. Το στοιχείο του φόβου. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι το στοιχείο του φόβου όταν μπαίνει και δεν υπάρχει σεβασμός, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, τότε νομίζω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν και τόσο καλά. Και αποτέλεσμα αυτό είναι η εκατόμβη των νεκρών, την οποία τη βιώνουμε κάθε μέρα στους δρόμους της Ελλάδας και δυστυχώς και στους δρόμους της Κρήτης.